Ο Δήμος Τρίπολης, ευαισθητοποιημένος σε θέματα που αφορούν την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, δια της διεύθυνσης της πρόνοιας του Δήμου, έκανε μία κίνηση να συνεργαστεί με τους φορείς που προσφέρουν υγεία στο Δήμο μας και να ιδρύσει ένα κοινωνικό δημοτικό ιατρείο. Η πρώτη κίνηση που κάναμε ήταν να στείλουμε μία πρόσκληση και να έχουμε μία πρώτη συνάντηση στις 22 του Μάρτη στο Δημαρχείο με τους συλλόγους, τους ιατρικούς, φαρμακευτικούς, με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, το ψυχιατρείο, για να συζητήσουμε το θέμα αυτό και πώς μπορούμε να διοργανώσουμε το κοινωνικό ιατρείο, γιατί θα στηριχτεί στον εθελοντισμό. Οι απόψεις που ακούστηκαν ήταν θετικές. Όλοι οι σύλλογοι θα δηλώσουν συμμετοχή. Κανονίσαμε να συνονοηθούν με τα μέλη, να ενημερώσουν τα μέλη τους και να έχουμε μια δεύτερη συνάντηση μετά το Πάσχα για να δούμε τι εθελοντισμός υπάρχει, πόσοι γιατροί δέχονται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο ιατρείο και πώς, εν πάση περιπτώσει, θα λειτουργήσει το ιατρείο μας. Ο σκοπός του ιατρείου θα είναι η προσφορά πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης. Δεν θα αντικαταστήσει με τίποτα το νοσοκομείο. Θα εξυπηρετεί τις ομάδες, τις ευάλωτες και ευαίσθητες του πληθυσμού, άτομα τρίτης ηλικίας, θα γίνονται εμβολιασμοί, θα παρέχει πρώτες βοήθειες, θα προσέχει και θα στέλνει στο νοσοκομείο άτομα τα οποία τυχόν έχουν ανάγκη. Αυτά θα γίνονται στο κοινωνικό μας ιατρείο. Από εκεί και πέρα, επειδή στηρίζεται στον εθελοντισμό, θα παρακαλούσαμε και εμείς ως Δήμος όλοι να δείξουν το ευαίσθητο πρόσωπο σε στιγμές που ζούμε τώρα πολύ δύσκολες οικονομικά και να, στα πλαίσια της αλληλεγγύης, όλοι μαζί να προσφέρουμε κάτι για τους συμπολίτες μας. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι μακροπρόθεσμα, θα το συζητήσουμε. Καταρχάς θα στήσουμε το ιατρείο, να δούμε πώς, και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος βεβαίως έχει κάνει αυτή την πρόταση να κάνουμε και ένα κοινωνικό φαρμακείο σε συνεργασία πάντα με το Φαρμακευτικό Σύλλογο και να δούμε πώς θα προχωρήσει. Εγώ ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά, ότι ο κόσμος θα μείνει ευχαριστημένος, θα τύχει ανταπόκρισης, γιατί την οικονομική συγκυρία που υπάρχει τώρα, δεν διαθέτει ο κόσμος χρήματα ούτε να πάει σε ιδιώτες γιατρούς, αλλά ούτε και το 5 ευρώ που χρειάζεται για να πάει στο νοσοκομείο και νομίζω ότι θα είναι κάτι πολύ θετικό για τους συμπολίτες μας. Αμέσως μετά το Πάσχα θα στείλουμε πρόσκληση για να δούμε τι εθελοντές ιατροί υπάρχουν και μετά να μαζευτούμε και να κάνουμε ένα είδος καταστατικού πώς θα λειτουργήσει το ιατρείο. Έχει βρεθεί και ο χώρος που το θέλετε. Ο χώρος, είμαστε τώρα στην αναζήτηση του χώρου. Έχουμε υπόψη μας δύο χώρους. Θα δούμε αν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται. Ο εξοπλισμός εθελοντικά και αυτός θα γίνει με προσφορές. Ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΦ μας έχει υποσχεθεί ότι θα μας βοηθήσει για τον εξοπλισμό του ιατρείου. Φτάνει να βρεθεί ο χώρος. Θέλω να ευχηθώ στους συμπολίτες μας καλή Ανάσταση, ένα χαρούμενο Πάσχα, να κατεβούν την Κυριακή στις ψεσταρίες του Δήμου και να χαρούνε και να τους πούμε ότι ο Δήμος και η πρόνοια του Δήμου είναι πάντα δίπλα τους και θα κάνει κάθε προσπάθεια και ό,τι μπορεί να κάνει για να βρίσκεται δίπλα τους στις δύσκολες στιγμές που περνάνε, να μας εμπιστευτούν και να έρχονται να μας λένε τα προβλήματά τους. Επίσης θέλω να δώσω και το τηλέφωνο που μπορούν να απευθύνονται και να ενημερώνονται για το ιατρείο. Είναι το 2713-600-485-484. Θέλουμε εθελοντές, όχι μόνο ιατρούς, θέλουμε νοσηλευτές, θέλουμε γραμματική υποστήριξη, καθαρίστριες, να κλείνουν ραντεβού και όλα. Όποιος ενδιαφέρεται για αυτές τις δράσεις, να μας παίρνει τηλέφωνο και να μας το δηλώνει.